Καλησπέρα στα Αλεξία. Γεια σου. Καλησπέρα Δώρα, καλησπέρα Δημήτρη. Με τις Σέρες δεν έχει σχέση. Με τις Σέρες δεν έχω σχέση, αλλά οι Σέρες έχουν σχέση με την Αμερική. Έστειλαν ένα αστέρι τους εκεί. Τώρα, περίμενα ότι θα έχει απάντηση, γιατί συνήθως αυτά τα ξέρει πόσο είναι τα χιλιόμετρα Σέρες Σικάγο. Πόσες χιλιάδες. Είναι που μεσολαβεί ένας ωκεανός και δεν το ξέρει. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει ένα αεροδρόμιο η Σέρβη. Ναι, είναι μεσολαβεί και ο ωκεανός, οπότε δεν μπορεί να το υπολογίσει. Τώρα είναι λάθος να λες πόσες ώρες κάνεις, γιατί εξαρτάται τι μέσο χρησιμοποιείς. Επίσης με την σκέψη πας πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή στο τάκ πας. Και με, την... Βάλεις... με την τεχνολογία. Ναι. Κοίτα, αν βάλεις ότι η Θεσσαλονίκη δεν έχει. Αθήνα, Νέα Υόρκη είναι γύρω σε 7-8 ώρες το αεροπλάνο. Αν πάρεις εκεί την απόκριση, Σικάγο είναι κανένα δύο ρίτσες από τη Νέα Υόρκη. Άρα θες 10 ώρες με το αεροπλάνο. Βάλε και πόσες ώρες να έρθεις από τις Σέρες. Κάνε 15 ώρες την κάνεις. Γι' αυτό εμείς χρησιμοποιούμε την υψηλή τεχνολογία και πάμε αμέσως στο Σικάγο για να συναντήσουμε την κυρία Βίκη Καλογερά. Είναι μεγάλη μας τιμή. Ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκληση, κυρία Καλογερά. Με δική μου ευχαρίστηση. Γεια σας. Να κάνουμε τις συστάσεις. Είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Northwestern του Illinois και βραβεύτηκε, δηλαδή έχει πάρει πάρα πολλά βραβεία, αλλά η πρόσφατη τελευταίο. Βράβευση, το τελευταίο βραβείο, είναι το βραβείο αστροφυσικής, αμερικανικό βραβείο, Danny Heinemann για το 2018, σωστά? Σωστά, ευχαριστώ πολύ. Και έχετε και μια άλλη ιδιότητα, είστε διευθύντρια σε ένα κέντρο αστροφυσικής, αυτό θα το πείτε εσείς. Ναι. Ερευνητικό κέντρο εδώ στο Πανεπιστήμιο του Northwestern. Το ταξίδι είναι μεγάλο, όπως δείξαμε και την απόσταση, αλλά και το ταξίδι ζωής. Αν θέλετε λίγο έτσι να μας πείτε πότε ξεκίνησε από τις Σέρες, ένα σταθμό ενδιάμεσο ήταν και η Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο. Ναι, το ταξίδι ξεκίνησε και πολλά χρόνια πριν. Μεγάλωσα στις Σέρες, οι γονείς μου ζουν ακόμα στις Σέρες. Υποπτεύουμε ότι μπορεί να παρακολουθούν την εκπομπή τώρα. Γιώργος και Γιαννούλα Καλογερά και μεγάλωσα στη μικρή πόλη που ακόμα επιστρέφω κάθε χρόνο για να δω φίλους και τους γονείς μου και την οικογένειά μου. Πήγα πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα για κάποια χρόνια έζησα πολύ κοντά στο στούντιο της E3. Πού? Ναι, εκεί το υπέθεσα δηλαδή, γιατί ήταν φοιτητό πολύ φοιτητές ακόμη μένουν σε αυτή την περιοχή. Ακόμη και τώρα μένουν πολύ φοιτητές, ναι. Κάθε μέρα πάνω κάτω μπροστά από το στούντιο περπατούσα. Και αποφάσισα στη διάρκεια των σπουδών μου στη Θεσσαλονίκη να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές και εκείνη την εποχή η καλύτερη πιθανότητα και ευκαιρία ήταν να φύγω για Αμερική και έτσι πήρα την απόφαση και ξεκίνησα, ήταν το 1992, αρκετά χρόνια πριν, και έφυγα για σπουδές και τελικά έμεινα στην Αμερική. Ξέρατε, σας οδήγησε κάποιο άστρο, ξέρατε που θα σας βγάλει από όλη την ιστορία? Για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα καν ότι θα μείνω για την υπόλοιπη ζωή στην Αμερική, αλλά ήξερα ότι ήθελα να μελετήσω αστροφυσική και να μελετήσω μαύρες τρύπες και άστρα νετρονίων, όπως και όντως ακόμα μελετώ. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει εδώ από κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο? Εκείνο τον καιρό υπήρχαν καθηγητές και βέβαια οι βάσεις μου ξεκίνησαν όχι μόνο από το Αριστοτέλειο της Θεσσαλονίκης, αλλά ακόμα από το Λύκειο, το τέταρτο Λύκειο στις Σέρες. Ξεκίνησα την αστρονομία και τη φυσική και με τους καθηγητές μου εκεί. Αλλά στην Ελλάδα και ακόμα και τώρα, αν ήθελες να κάνεις μεταπτυχιακά μπορούσες, αλλά δεν υπήρχε οικονομική υποστήριξη. Ενώ και ακόμα και στην Ευρώπη εκείνα τα χρόνια, η ευκαιρία που έδινε η Αμερική τουλάχιστον εκείνα τα χρόνια ήταν μοναδική, με την έννοια ότι μπορούσες να κάνεις μεταπτυχιακά και να στηρίζεις και να μπορείς να ζεις και να έχεις μισθό. Τώρα βλέπουμε, υπάρχουν και κάποια άλλα πλάνα. Καλά, είναι γεμάτο το διαδίκτυο και με φωτογραφίες και με αναφορά σε εσάς και φυσικά και το site του Πανεπιστημίου και τα διθυραμβικά σχόλια και για αυτό το βραβείο που πήρατε. Σημειωτέων και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή στην κυρία Καλογερά. Σας ακούνε απορροφημένοι. Ένα είναι το κομμάτι αυτό, το διδακτικό. Το άλλο είναι το ερευνητικό και για το οποίο επίσης βραβευτήκατε, κυρία Καλογερά. Ναι. Συγγνώμη. Η δουλειά που, τέλος πάντων, το βραβείο που δόθηκε και ανακοινώθηκε 2 μέρες πριν είναι για όλο το τα χρόνια της δουλειάς μου στα αντικείμενα που ονομάζουμε
μαύρες τρύπες και μελανές σοπές και άστρα νετρονίων. Και τα έχω, από τότε που ήμουν φοιτήτρια, έχω κάνει δουλειά σε διάφορους τομείς της αστρονομίας, αλλά τα νέα που έχετε ακούσει πιο πρόσφατα έχουν να κάνουν με την ανακάλυψη και την ανίχνευση των βαρυτικών κυμάτων, που είναι μια μεγάλη ανακάλυψη που βέβαια έχει γίνει όχι μόνο από μένα, αλλά σε μια συνεργασία που πήρε και το βραβείο Νόμπελ επιστημόνων. Το βραβείο Νόμπελ δόθηκε στους πατεράδες που λέμε του πεδίου, που είναι πλέον τώρα συνταξιούχοι καθηγητές και οι τρεις, και είμαστε όλοι πολύ περήφανοι, και χωρίς τη δουλειά τους που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70 δεν θα βρισκόμασταν όπου είμαστε πλέον τώρα. Οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή στη χώρα μας για την έρευνα είναι καλύτερες, δηλαδή έχουν πλησιάσει τις Αμερικές, ή είμαστε πολλά χρόνια πίσω ακόμα? Είναι πολύ καλύτερες από τότε που ήμουν εγώ φοιτήτρια. Αν και βέβαια υπήρχαν ερευνητές καθηγητές όταν ήμουν ακόμα φοιτήτρια. Εγώ, όπως είπα, έφυγα γιατί για να κάνεις διδακτορικό τότε έπρεπε να είχες υποστήριξη οικονομική και δεν υπήρχε δυνατότητα για μένα. Αλλά η έρευνα τώρα στην Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη, και για να είμαι ειλικρινής είναι πολύ καλύτερη λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χρηματοδοτήσεων που έχουμε πλέον. Άρα θα μπορούσατε για κάποια στιγμή να πείτε ότι γυρίζω στη Θεσσαλονίκη, ξέρω, σε κάποιο άλλο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Έχει κάτι ζωή της εκεί. Με την εμπειρία που έχω, συνεχίζω την έρευνα από την Ελλάδα. Γίνεται αυτό, είναι εφικτό? Είναι, για μένα δεν είναι εφικτό, γιατί η κατάσταση που έχω εγώ τώρα η εδώ στην Αμερική είναι πολύ καλύτερη. Και είστε η οικογένειά άστρων, γιατί και ο σύζυγος. Έχουμε και τη φωτογραφία εδώ που είναι εξαιρετική και αρκετά τρυφερή. Και μάλιστα τι βρήκατε. Ναι, έχει και ένα άρθρο στο site του Πανεπιστημίου που αναφέρεται στα ζευγάρια, έτσι, τα αστέρες. Και για να είμαι ειλικρινής, όντως, όπως είπατε, ότι δεν είναι μόνο η καριέρα, αλλά είναι και η ζωή. Εδώ, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, έχω την οικογένειά μου, έχω δύο μικρά παιδιά. Τώρα που κάνω τη συνέντευξη, 20 λεπτά πριν, πήγα τη μικρή μου, την πεντάχρονη κόρη, την Αλίκη, στο νηπιαγωγείο της. Μεγαλώνουμε παιδιά εδώ, οπότε η ζωή κατέληξε εδώ. Ο σύζυγος από πού είναι? Ο σύζυγος είναι γαλλόφωνος Βέλγος. Βέλγος, wow. Την Ευρώπη πάντως. Ναι. Με τα χιόνια πώς τα καταφέρετε, γιατί μεταφέρετε για τα παιδιά στα σχολεία? Με τα χιόνια δυσκολευόμαστε. Εγώ, όπως πάντα αστειεύουμε, τρέχω από το αυτοκίνητο στο κτίριο όταν έχουμε χιόνια. Να υπενθυμίσουμε ότι είστε από ένα σχολείο της περιφέρειας, από τις ΣΕΡΕΣ. Πώς τα καταφέρουν στα δημόσια σχολεία και μάλιστα της περιφέρειας, ένα το κρατούμενο. Πώς τα καταφέρνει το δημόσιο πανεπιστήμιο, ένα μεγάλο πανεπιστήμιο όπως είναι της Θεσσαλονίκης, και ειδικά αυτή την περίοδο στέλνει και νέα μυαλά και νέα παιδιά. Καλά, στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν έρχονται νέοι άνθρωποι στο Σικάγο, στο Ιλινόι. Ναι. Και θέλω να το αναφέρω αυτό και να δώσω έμφαση ότι από άποψη σπουδών, οι βάσεις που πήρα στην Ελλάδα και στο Λύκειο και στο Πανεπιστήμιο ήταν άψογες. Όταν ήρθα για σπουδές στην Αμερική, είχα την προετοιμασία που χρειαζόμουν, δεν είχα κανένα πρόβλημα με τα μαθήματα εδώ πέρα. Σε κάποιο τρόπο, μάλιστα, ήμουνα καλύτερη από τους Αμερικανούς φοιτητές από άποψη προετοιμασίας. Και ακόμα τώρα υπάρχουν Έλληνες φοιτητές που έρχονται. Μία φοιτήτριά μου τελειώνει φέτος και έχει γίνει δεχτή για θέσεις στο Harvard, στο Princeton και σε άλλα μεγάλα πανεπιστήμια, στο Berkeley. Πού να σας ακούσει να μιλάτε και τα αγγλικά, που τους διδάσκετε και όλους τους καθυλώνετε. Τα αγγλικά είναι πολύ σημαντικά, ναι. Όταν επιστρέφετε από Ελλάδα στην Αμερική, από τις ΣΕΡΕΣ, τους πάτε τίποτα μπουγάτσα ή ακανέδες, τα έχουν δοκιμάσει? Και βουβαλίσια προϊόντα. Και τα δύο, μπουγάτσα και ακανέδες. Και βουβαλίσια, αυτά τα από το βουβαλίσιο γάλα, τα λουκάνικα. Καζάντιμπιο, βουβαλίσιο γάλα. Ο γύρος, ο πραγματικός, όχι ο γύρος που βρίσκω εδώ στην Αμερική. Δεν τρώγεται, αφήστε τον ντονέρ αυτό που έχει. Λοιπόν, ιδιαίτερους χαιρετισμούς στους γονείς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ και από μένα. Χαρήκαμε πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας διαθέσατε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.